Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει η απολιγνητοποίηση και η επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα της απολιγνητοποίησης και το νέο παραγωγικό μοντέλο βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε η ηλεκτρονική ειδησεογραφική εφημερίδα realpolitik.gr. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εκδήλωση με θέμα η απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με πρωτοβουλία του site realpolitik.gr. Το πάνω στη συζήτηση έδωσαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, Νίκος Χρυσόγελος, πρώην Ευρωβουλευτής και μέλος του Συμβουλίου των Πρασίνων, Θεόδωρος Καρυπίδης, πρώην Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, Γιώργος Αδαμίδης, πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ και Δέσποινα και το Γλίδου, τοπογράφος μηχανικός συγκοινωνιολόγος. Θέλουμε πάνω από 30 χρόνια για να κάνουμε μετάβαση. Αύριο το πρωί να μας δώσουν σωριδών όσα χρήματα θέλουμε. Οι διαδικασίες που έχουμε να ακολουθήσουμε με τα προβλήματα της γραφειοκρατίας, όλοι ξέρουμε από διοίκηση, σήμερα να αποφασίσουμε ένα έργο θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια να ξεκινήσει. Ναι, αλλά εμείς έχουμε ήδη, Γιώργο, 2.800-3.300 άνεργους με το αμύντιο που έκλεισε και τον ΑΕΣ Καρδιάς. Σε αυτούς δεν δώσαμε απάντηση. Έχουμε στρατιές αυτοκινητιστών που έχουν παρκάρει τα φορτηγά τους που κουβαλούσαν λιγνίτη ή αδρανή υλικά ή κόμματα. Σε αυτούς δεν έχουμε δώσει απάντηση. Αναφέρω αυτά τα παραδείγματα για να δείτε ότι όλο αυτό γίνεται εκ του προχείρου στο γόνατο. Είναι ξεκάθαρη η μετάβαση που πάει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγουμε από το λιγνίτη και να κάνουμε αεροποίηση της ενέργειας, να πάμε στο φυσικό αέριο, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτόν τον τρόπο βάζει σε περιπέτεια την αυτάρκεια την ενεργειακή της χώρας, διότι δεν έχουμε προετοιμαστεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχουμε επαρκείες μείγμα καυσίμου για να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση. Και για να μπορέσουμε να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να έχουμε και μια βάση καυσίμου. Κάτι πρέπει να κάψει. Δεν μπορεί δηλαδή να βασιστεί η ενέργεια μόνο στον ήλιο και στον αέρα. Μιλάω για την ηλεκτρική ενέργεια. Πώς λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει απάντηση. Με εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ξέρουμε όμως τι συμβαίνει με τους γειτονές μας. Το αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή. Βασιζόμαστε στο μεταφερόμενο LNG από την Αμερική, αν θα έρθει το καράβι να το φέρει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για μια χώρα που έχει μια ύψιστη και ευαίσθητη γεωπολιτική θέση, με προβλήματα με τον γειτονά της εξ Ανατολών και θέλει να κάνει και παραγωγική ανασυγκρότηση που βασική προϋπόθεση είναι η ενέργεια. Όμως αυτό που είναι το συγκλονιστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται στη συγκεκριμένη περιοχή αυτό να συμβεί. Ο βίαιος τρόπος, ο οποίος δείχνει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας κοινωνικής και οικονομικής απορρίθμισης, που νομίζω ότι κανένας δεν θα πρέπει να επιτρέψει πραγματικά να συμβεί. Και το ακόμη πιο ανησυχητικό θα έλεγα είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν συμμετέχουν πουθενά και δεν ακούγεται πουθενά η φωνή τους για το σχέδιο αυτό. Ούτε με την θεσμοθετημένη έκφραση μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής ή των εργατικών κέντρων κλπ. Αλλά και ούτε και ως πολίτες αυτής της περιοχής δεν φαίνεται να εισακούονται πουθενά για αυτά που πρόκειται να συμβούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακριβώς και ως πολίτης, αλλά πολύ περισσότερο και ως προερχόμενη από την περιοχή, νιώθω πολύ μεγάλη ανησυχία και πολύ μεγάλη, βλέπω με πολύ μεγάλη απεσιοδοξία αυτό που επιχειρείται αυτή την ώρα να συμβεί στην περιοχή. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε, όταν η χώρα αποφασίσει να φτάσει σε μια τέτοια επιλογή, να έχει ένα σχεδιασμό ο οποίος θα διασφαλίζει, αν μη τι άλλο, την διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης. Δημιουργούνται λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα και τα προβλήματα αυτά προκύπτουν κυρίως από την έλλειψη της συμμετοχής των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι. Με την ανακοίνωση αυτή η χώρα μας γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προχωρεί στην απολιγνητοποίηση. Όταν ακόμη υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καν ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Προφανώς λοιπόν
θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κλιματικά ουδέτερη παραγωγή της ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα για να γίνει αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε και στη δική μας περιοχή μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομία. Εγώ περίμενα από τα κόμματα να προτείνουν εγκαίρως ένα στρατηγικό σχέδιο. Πιο γρήγορο, πιο αργό, αλλά να υπάρχει προετοιμασία. Αφήσαν λοιπόν τα πράγματα όπως ήταν, πιστεύοντας ότι θα πάρουμε περισσότερα δικαιώματα, δεν θα πληρώνουμε. Βέβαια πέτυχε αυτό το σχέδιο και έμειναν και λιγότεροι πόροι στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει επεξεργαστεί την κοινωνική διάσταση της μετάβασης. Γιατί η μετάβαση υπάρχει. Είπε ο κύριος Αδαμίδης ότι έχουμε φτάσει πλέον οι λιγνητικές μονάδες να παράγουν μόνο 500 ΜΒ. Ενώ ήταν στην αρχή, πριν μερικά χρόνια, ήταν το κυρίαρχο, ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής ενέργειας. Σήμερα είναι πολύ πίσω από όλες τις άλλες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτή η βίαιη μετάβαση υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα ανατρέψουμε αυτή τη μετάβαση που δεν έχει κοινωνική διάσταση, που δεν έχει κανένα σχεδιασμό για το μέλλον, δεν έχει τη συμμετοχή της κοινωνίας, πώς θα την κάνουμε δίκαιη, πώς θα είναι με τη συμμετοχή της κοινωνίας και πώς θα είναι πράσινη. Γιατί προφανώς, εάν η μετάβαση φύγουμε από το λιγνίτι για να πάμε στο φυσικό αέριο, δεν έχει καμία στην πραγματικότητα αξία για το κλίμα. Είναι ένα εσωτερικό παιχνίδι μεταξύ των διαφόρων ομίλων. Και πάμε σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι εγκληματική για την Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, την ώρα που υπάρχει απίστευτη φτώχεια, σε μια κατάσταση με νέα δεδομένα μιας νεοφιλελεύθερης προσέγγισης από την Νέα Δημοκρατία, με ένα σχέδιο Πισαρίδη, με έναν εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν, να πούμε στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, εμείς αυτά τα κλείνουμε και να πάτε να βρείτε αλλού δουλειά ή προσέξτε, επειδή είναι και της μόδας και μιλάω για όλους, δεν αφορά τον κύριο Χρυσόγελο προς Θεού. Τώρα, οι εμβληματικές επενδύσεις στην περιοχή μας είναι, είπε κάτι ακροθυγός ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ότι μερικά πλωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφύτου, τα οποία ξαφνικά φυτρώσανε χωρίς να το καταλάβουμε. Εμείς μιλάμε για μια μετάβαση εδώ και 2 χρόνια περίπου και αυτά έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι. Μιλάμε για περιοχές, δεν θα μιλήσω για Natura, αλλά σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κοζάνη, στον αστικό ιστό της, με περίεργες διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά εκεί υπάρχουν επιχειρηματίες και ξαφνικά υπάρχουν και στελέχη της αυτοδιοίκησης μέσα σε αυτή την προσπάθεια, την ίδια ώρα που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δουλεύουμε για την ανάκαμψη της περιοχής και για το νέο παραγωγικό. Να περάσουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Αφορά το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση που συζητείτε και τις επόμενες ημέρες θα μπει και στην Ολομέλεια. Έχουμε σήμερα μία διαμαρτυρία από το Δίκτυο Κοινοτήτων, μία επιστολή προς τους βουλευτές. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες και μετά να ψηφίσουν το νομοσχέδιο στη Βουλή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη και την αίθουσα ειδήσεων που συνδεθήκαμε μόλις. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι είναι. Να ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες, καλούν τους βουλευτές το Δίκτυο Κοινοτήτων Ελλάδας. Ουσιαστικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι εκλεγμένοι πρόεδροι στη συγκεκριμένη δημοτική περίοδο. Αυτό που κυρίως βάζουν είναι να μην πάμε σε μια εγωκεντρική κατάσταση γύρω από το πρόσωπο του Δημάρχου. Γιατί έτσι λένε ότι προδιαγράφει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες τους εστάσεις είναι το να υπάρξει, να συνεχίζει να υπάρχει, γιατί θεσμοτετήθηκε και στις τελευταίες εκλογές λειτουργήσε, ανεξάρτητη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών, των προέδρων δηλαδή των κοινοτήτων στο σύνολο του Δήμου. Ενώ το νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά ξαναβάζει τα ψηφοδέλτια των υποψήφιων προέδρων κάτω από το όνομα του εκάστοτε υποψήφιου δημάρχου και άρα θα είναι της απόλυτης επιλογής του προσώπου του δημάρχου οι όποιοι πρόεδροι εκλεγούν, κάτι τέτοιο το οποίο ξαναδημιουργεί
φατρίες, κομματάρχες και παρατάξεις και όχι ανεξάρτητες φωνές και εκπροσώπηση κοινωνιών. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι και βεβαίως είναι και η συρρήκνωση των μελών των κοινοτικών συμβουλίων που στην επόμενη περίοδο, εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα υπάρχουν λιγότεροι κοινοτικοί σύμβουλοι και άρα ενδεχομένως θα πάμε σε μια λογική απαξίωσης του θεσμού. Αυτό ισχυρίζονται οι πρόεδροι και ζητούν από τους βουλευτές να μην μείνουν και να μην λειτουργήσουν με μια στήρα κατάσταση κάτω από τις κομματικές τους γραμμές, αλλά να ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες και να ψηφίσουν κατά συνείδηση και με μεγαλύτερη δημοκρατικότητα και δημοκρατία απέναντι σε αυτό που ετοιμάζεται. Κώστα, η αλήθεια είναι ότι οι μόνες φωνές αντίδρασης είναι από τους κοινοτάρχες, προς το παρόν τουλάχιστον, σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουν και δίκτυο οι πρόεδροι των κοινοτήτων και μέσω του δικτύου εκφράζουν τις απόψεις και τις θέσεις τους. Τους βρίσκει αντίθετους το νομοσχέδιο στο σημείο που αφορά τις κοινότητες. Είναι θέμα βέβαια που θα συζητηθεί και τις επόμενες ημέρες και αν θα κάνει πίσω το Υπουργείο Εσωτερικών. Το θέμα πάντως έρχεται στη Βουλή, στις Επιτροπές και στη συζήτηση στη Βουλή από την ερχόμενη Δευτέρα και άρα καλούν σήμερα με ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι μέσω του δικτύου προς τους βουλευτές να πάρουν θέση, να ενημερωθούν και να έχουν άποψη περί αυτού παρά το να καταλήξουν ψηφίζοντας κάτι το οποίο θα τους δοθεί ως κομματική γραμμή. Αυτό είναι το ζήτημα και φαίνεται ότι αυτό θα επηρεάσει το επόμενο διάστημα και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε 2 χρόνια από τώρα των επόμενων δημοτικών και κοινοτικών αλλά και περιφερειακών εκλογών. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια σου έδωσε ο κύριος Νικολαίδης, μέλος του Πανελληνίου Δικτύου, όπου εκφράζει τις θέσεις και τις απόψεις του, αλλά στέκεται ιδιαίτερα στην επιστολή που έστειλαν προς τους βουλευτές. Ακριβώς. Ο Ισαάκ Νικολαίδης είναι πρόεδρος του Δικτύου σε τοπικό επίπεδο του Δήμου Εορδαίας των 25 κοινοτήτων συν της πόλης της Πτολεμαϊδας και μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινοτήτων. Και με αυτόν τον θεσμικό ρόλο μας μίλησε σήμερα το πρωί. Πριν πάμε να τον δούμε και σας αποχαιρετήσω, θέλω να δώσω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Επιμελητήριου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Έχουμε την παραίτηση ουσιαστικά της διοίκησης του Προεδρείου, θα έλεγα. Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπανίκος, είναι ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, αλλά και ο πρόεδρος ο Νίκος Σαρής, καθώς και ο Αλκιβιάδης Σπυρίδης. Αυτοί μέλη του Προεδρείου, που σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Οργάνου, νέου Προεδρείου. Κάναμε ρεπορτάζ, 2 είναι τα ονόματα που παίζουν ως επικρατέστεροι, βεβαίως αυτό θα το δούμε και τις επόμενες μέρες στη λεπτομέρειά τους. Αυτό που ακούγεται είναι το όνομα του Γιάννη του Μητλιάγκα ή του Αντώνη του Πουγαρίδη που φαίνεται να έχουν μια έτσι διάθεση να ηγηθούν της νέας λογικής. Θα γίνουν επαφές προς κάθε κατεύθυνση και ενδεχομένως θα ξέρουμε πολλά περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Θα γίνουν επαφές και συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει σύμπνοια και να λειτουργήσει το εμποροβιοτεχνικό επιμελητήριο, γιατί όπως γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα δεν λειτουργούσε και με τον καλύτερο τρόπο, καθώς υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Και αυτό που φαίνεται στο παρασκήνιο είναι ότι οδηγήθηκε το Προεδρείο στην παραίτησή του, γιατί με την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιμελητηρίων και το νέο νομικό καθεστώς καθορίζει το ενδεχόμενο της αποπομπής Προέδρου ή Προεδρείου όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία στο σώμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Φαίνεται ότι ο νυν Πρόεδρος κλονίζονταν σε ό,τι αφορά στην θέση του Προέδρου και άρα προτίμησε την ηρωική έξοδο, την έξοδο δηλαδή δια της παραιτήσεως και το άνοιγμα της διαδικασίας για νέα εκλογή Προεδρείου. Να πούμε, Κώστα, η αλήθεια είναι μία ότι το Προεδρείο, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε περισσότερο με διαφωνίες και προβλήματα παρά με το να προωθήσει προβλήματα των επιχειρήσεων της περιοχής. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχουν κόντρες και κύρια ενδοπαραταξιακές κόντρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε να ακούσουμε τον κύριο Ισάκ Νικολαίδη εκ μέρους του Δικτύου Κοινοτήτων, τι λέει για το νομοσχέδιο και τι προτείνει το Δίκτυο. Έχετε απευθύνει μια επιστολή προς τους βουλευτές για να ψηφίσουν το καλύτερο όταν το νομοσχέδιο θα είναι στη Βουλή, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Όντως, κύριε Μαυρίδη, ως κοινότητες Ελλάδας, υπάρχει ένα κάλεσμα προς όλους τους βουλευτές να ακούσουν τις φωνές του τόπου τους πριν ψηφίσουν το νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση. Όπως γνωρίζετε, στις 24 του μηνός παρευρεθήκαμε ως εξωκοινοβουλευτικοί για να καταθέσουμε τις θέσεις μας για το νέο εκλογικό νόμο. Οι βουλευτές μας θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα τηρήσουν την κομματική τους γραμμή ή θα εκφράσουν την επιθυμία των τοπικών κοινωνιών που θέλουν η έκφραση να είναι δημοκρατική και να εκλέγονται με δική τους ψήφο και όχι κάτω από ψηφοδέλτια δημάρχων που τον πρόεδρο και τους συμβούλους υποχρεωτικά πρέπει να τους ψηφίσουν, να τους επιλέγουν οι δήμαρχοι και να τους ψηφίζουν παραταξιακά. Γνωρίσαμε με τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες πως η ανεξάρτητη κάλπη έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου τους. Δυστυχώς σήμερα το εισαχθέν σχέδιο νόμου που έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών και θα συζητηθεί στις 1η και 2 του μηνός Ιουνίου στην Βουλή καταργεί την ξεχωριστή κάλπη και κατατάσσει όλους κάτω από παραταξιακά ψηφοδέλτια και ξέρουμε πού καταλήγουν όλα αυτά και το τι προβλήματα φέρνουν στις μικρές τοπικές κοινωνίες, όπως αν θυμάστε και παλιότερα, τα χρωματιστά καφενεία σε κάθε ένα χωριό. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι να διατηρηθεί η ανεξάρτητη κάλπη, να μην μειωθεί ο αριθμός των κοινοτικών συμβούλων στα συμβούλια, να μην υπάρχει με διαφορετική εκλογή μεταξύ προέδρων κάτω των 300 κατοίκων και συμβούλων κοινοτήτων άνω των 300, να υπάρχει ένα μέτρο, ένας τρόπος εκλογής και να μην καταργηθούν και τα συμβούλια ως πανελλαδικό δίκτυο τώρα, τα συμβούλια στην Αττική, στις κοινότητες, στους δήμους της Αττικής. Αυτά λοιπόν για το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν, τη Δευτέρα μπαίνει για συζήτηση στην Ολομέλεια, που σημαίνει έχουμε αρκετό δρόμο και πολλές συζητήσεις για το θέμα. Άλλωστε, η αυτοδιοίκηση απασχολεί τόσο τους πολίτες όσο και τους αυτοδιοικητικούς για την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα στα Γρεβενά και στον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, καθώς προετοιμάζονται για εκλογές. Έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Δημάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημάδη. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πάμε για εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχει ολοκληρωθεί η θητεία τον Νοέμβριο του 2020. Είχαμε μια ετοιμότητα να πραγματοποιήσουμε τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση της πανδημίας με την έξαρση που είχε μας ανάγκασε να αναβάλουμε, όπως έγινε και πανελλαδικά, με ΦΕΚ, τις εκλογές μέχρι τις 36 του 2021. Αποφασίσαμε 10 του μήνα να πραγματοποιήσουμε αυτό, μην φτάσουμε στο τέρμα και πιεζόμαστε. Οπότε πρέπει να κάνουμε την υποχρέωσή μας. Αυτά λοιπόν για τις εκλογές. Ωστόσο, έχετε δρόμο και έχετε και έναν αγώνα, καθημερινό αγώνα, που αφορά την λειτουργία των καταστημάτων σας. Κύριε Πρόεδρε, δύσκολη προηγούμενη περίοδος και συνεχίζει να είναι δύσκολη. Πώς ήταν η κίνηση μετά την άρση του lockdown και το άνοιγμα των καταστημάτων στα Γρεβενά? Σίγουρα η εστίαση βοήθησε την κινητικότητα και την ψυχολογία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στη διάθεση να βγει να ψωνίσει. Ακόμα και η εστίαση, με την εικόνα που μπορώ να έχω, γιατί έχουμε αρκετά μέλη τα οποία ανήκουν στον κλάδο αυτών, δεν είναι ευχαριστημένη από την κίνηση. Δεν έγινε το μπαμ που περιμέναμε. Ίσως είναι ακόμα η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ίσως είναι η ψυχολογία του κόσμου, ίσως τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα που έχουν έλθει και θίζουν και φαίνονται
σιγά σιγά έχουν δημιουργήσει μια ασφυξία και μια έλλειψη ψυχολογίας στον κόσμο. Επίσης θεωρώ ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί αυτό που ήδη ακούμε από σήμερα για τέταρτο κύμα. Εντάξει, ας δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Οκτώβριος έχει ακόμα δρόμο, οι άνθρωποι εμβολιάζονται, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ας μην κοινολογούμε συνεχώς για να κάνουμε κλικ και παίρνουμε hits, όπως λέμε. Να δούμε λίγο πώς θα πάει η κατάσταση, να αφήσουμε τον κόσμο να κινηθεί. Θα δείξει, θα ανέβει και η θερμοκρασία το επόμενο χρονικό διάστημα, καλοκαιράκι, θα βγει ο κόσμος έξω, θα ψωνίσει, όλο και κάτι θα πάρει και για τις διακοπές του, αλλά και για την ψυχολογία του, όπως χαρακτηριστικά είπατε κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάδη. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πήρατε τα επιδόματα και αν έτρεξαν κάποια προγράμματα το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυσή σας. Κοιτάξτε λίγο, αυτό που πήραμε σαν κλάδος είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές, όπου τα νούμερα είναι τραγικά. Πιο πολλές επιχειρήσεις πήραν και αν πήραν το οριακό 500, 300, 700, 1000, νούμερα τα οποία επουδενή δεν καλύπταν ούτε τις ανάγκες της οικογένειάς μας, πόσο μάλλον και τις εσωρευμένες οφειλές και την λεγόμενη επανέναρξη του εμπορίου, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα μαγαζιά θέλουν καύσιμο για να κινηθούν, για να συντηρηθούν. Σίγουρα η μη πληρωμή του ενοικίου μέχρι και σήμερα το Μάιο είναι κάτι θετικό, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το μόνο. Σήμερα κόβουν ρεύματα. Επιμένουν, το έχω πει και άλλη φορά, να κόβει ΔΕΗ ρεύματα σε μαγαζιά τα οποία ανοίξαν πριν από λίγες μέρες με ισορρευμένες οφειλές. Με ρυθμισμένες οφειλές για μία δόση πάει η ΔΕΗ και κόβει ρεύμα. Όλα αυτά είναι προβλήματα του κλάδου τα οποία είναι έντονα και συσσωρευμένα, δημιουργούν ασφυξία και στους ίδιους επαγγελματίες. Σίγουρα περιμένουμε με αγωνία το πρόγραμμα το οποίο ακούγεται ότι θα βγει για το εμπόριο. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε κάτι. Και όπως επίσης όλα τα προγράμματα τα οποία δεν είναι άμεσα προφητικότητας, ακούγονται πάρα πολύ ωραία σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τον κλάδο. Δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς που ξέρουμε τα προβλήματα και τα βιώνουμε καθημερινά, δεν δημιουργεί την άμεση ρευστότητα που θέλουμε. Θέλουμε ευέλικτα προγράμματα της μορφής της επιστρεπτής προκαταβολής με σοβαρές ενισχύσεις. Όχι προγράμματα τα οποία θα κάνουμε αιτήσεις και θα περιμένουμε αξιολογήσεις σε βάθος χρόνου, γιατί μιλάμε για εξάμηνα, 7 μήνα μετά. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν ακούγομαι ευχάριστος, το ξέρω, αλλά παρόλα αυτά θέλω να δίνω τη σωστή εικόνα που υπάρχει. Ο κλάδος σε όλη την Ελλάδα έχει πρόβλημα και θέλουμε σοβαρή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Είμαστε ο κλάδος ο οποίος πήραμε τα λιγότερα, γιατί ακούμε για μεγάλες επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες πήγαν σε μεγάλες εταιρείες. Για μας έπεσαν ψίχουλα και δεν μας βοηθήσαν να επιβιώσουμε. Τρώγαμε από ό,τι βρίσκαμε και προσπαθήσαμε να αντέξουμε τις οικογένειές μας. Τώρα που θέλουμε να ξανανοίξουμε, θέλουμε ουσιαστική στήριξη. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά έχετε πολύ αγώνα μπροστά σας. Πέρα από το ότι πρέπει να δείτε τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις σας, έχετε να αγωνιστείτε και με το μέλλον των επιχειρήσεών σας. Ξεκίνησαν τα προγράμματα, η επιδότηση των προγραμμάτων του προγράμματος της Περιφέρειας προς τους επιχειρηματίες των Γρεβενών. Έχετε εικόνα, έχουν δοθεί κάποια χρήματα? Γιατί αναφέρθηκε ότι άνοιξε το πρόγραμμα και θα αρχίσει η εκταμείευση των χρημάτων. Κοιτάξτε λίγο, αναφέρει το πρόγραμμα με 40.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, της Περιφέρειας. Να σας πω, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, δεν μας αγγίζει. Είναι ελάχιστοι συνάδελφοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, που πήραν μέρος ως δικαιούχοι στην πρώτη λίστα που βγήκε. Άρα στην ουσία τώρα μιλάω για 2-3 επιχειρήσεις, που προφανώς είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι συνάδελφοι και αγωνιούν για αυτά, αλλά δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Είναι 3 και δεν είναι 123. Δεν έχω ακούσει ακόμα να δίνονται λεφτά. Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, αλλά χρήματα δεν έχουν πέσει. Είναι αυτό που είχα πει και τότε. Ότι ό,τι είναι να γίνει, να γίνει στο ίδιο πρόγραμμα. Είχα πει και στην Περιφερειακή Αρχή να πέσει στο ίδιο πρόγραμμα, γιατί έχουμε για έξτρα ποσά, για να πέσουν γρήγορα. Και φαίνεται και αυτό. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και είναι λογικό όταν υπάρχει διαδικασία του ΕΣΠΑ να καθυστερεί. Γιατί υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, αξιολογήσεις, επανέλεγχοι κτλ. Όμως, σίγουρα γίνονται τυπικά και όλα σωστά. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δημιουργεί καθυστέρηση στην άμεση ανάγκη ρευστότητας. Άρα κάνω ακόμη μια φορά δημόσια τοποθέτηση και λέω, αν υπάρχει δυνατότητα για έξτρα κονδύλια να μπουν στις προηγούμενες αιτήσεις, για να πέσουν όσο πιο γρήγορα γίνονται. Γιατί αν βγει νέο πρόγραμμα σήμερα, με τα χρονικά τα οποία είδαμε και με το καλοκαίρι που μεσολαβήσει, μιλάμε για εξάμηνο, 7 μήνο και πλέον. Άρα
Η επιχείρηση που έχει στραγγαλιστεί, που σήμερα θέλει να πάρει νέα προϊόντα, γιατί έχει τα προηγούμενη κολεξιόν ρούχα, ας πούμε, και δεν τα έχει διαθέσει ούτε αυτά, τα ξεπούλησε και θέλει να πάρει, ο προμηθευτής δεν του δίνει, γιατί είναι σε αναστολή επιταγές 75 ημερών, τις οποίες δεν τους καλύπτει το κράτος κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, με αναστολή δεν τους καλύπτει τίποτα. Άρα πας στην επιχείρηση, στην ηχοδρεύωρο να πάρει, σου λέει, πλήρωσε μετρητά. Πώς, με ποια δυνατότητα. Άρα ο έμπορος είναι σε μια διαδικασία τι, είναι να κλείσει το μαγαζί του ή με τις ελάχιστες επιστρεπτές να φάει αυτός, δεν έχει διέξοδο. Και αυτό δημιουργεί και κοινωνικό πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα συμφόρησης. Ο εμπορικός κλάδος αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το εμπόριο. Γιατί επηρεάζει το χοντρικό εμπόριο, το ελληνικό εμπόριο. Άρα είναι μια τεράστια λυσίδα που αυτή τη στιγμή ασφιχτιά και δεν βλέπουν ουσιαστική πρόθεση άμεσα να λυθεί το πρόβλημα. Και μιλάω για άμεσα. Δεν έχουμε περιθώριο ούτε ένα μήνα. Πρέπει με κάποιο τρόπο, με μια εφάπαξη καταβολή σε επιχειρήσεις που κλείσανε με κρατική εντολή, ας πούμε. Τώρα πάμε και κοιτάμε, όχι 20%, όχι 30%, όχι 29%, όχι τόση τζίρου. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάποια κριτήρια, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά θέλουμε οι μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπώ εγώ, θέλουμε άμεσα, γρήγορα, ρευστότητα, ανάσα, γιατί πνιγόμαστε. Μακάρι, κύριε Δημάδη, αλλά βλέπω ότι αργούν πολύ ακόμη τα προγράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εγώ ευχαριστώ τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βρεβενών, ο κύριος Κώστας Δημάδης. Προετοιμάζεται ο Σύλλογος και για εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν στον κλάδο και είναι πολλά. Εκείνο που ζητάνε είναι στήριξη μέσα από προγράμματα της πολιτείας και άμεση ρευστότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, να παραμείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις τους. Επίσης, να σημειώσουμε ότι το μόνο που έχουν πάρει μέχρι σήμερα είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές και καμία άλλη επιχορήγηση. Και από το χώρο του εμπορίου, να πάμε τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης, θα μιλήσουμε για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή κάνει λόγο ότι θα καταργηθούν 36 τμήματα. Όλες τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Μιχάλης Αγραφιώτης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Άσχημα τα νέα. Άσχημα τα νέα και μάλιστα πριν από λίγο μίλησα με συνάδελφο κάτω στην Αθήνα, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της εκπαίδευσης και μου λέει είναι αληθινό το δημοσίευμα γιατί προέρχεται από πολύ σίγουρη πηγή. Από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας προέρχεται και μάλιστα οι συντάκτες της Καθημερινής που επικοινώνησε εν λόγω δημοσιογράφος του είπαν ότι είναι θέμα λίγων, έστω μπορεί και ημερών ωρών να έρθει στη Βουλή η διαδικασία για να μην ξεκινήσουν καν αυτά τα 37 τμήματα ανά τη χώρα, Κατερίνα, τα οποία να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στα Γρεβενά είναι το τμήμα marketing, στη Φλόρινα το επιστήμης τροφίμων και διατροφής και κινηματογράφου που δεν ανοίγουν καν, δεν ξεκινούν καν τη λειτουργία τους. Στην Καστοριά είναι το αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στην Πτολεμαϊδα το λογοθεραπείας και στην Κοζάνη το παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων. Είναι λοιπόν αυτά τα 7 τμήματα τα οποία δεν θα δουν καν το φως της εκπαίδευσης, Κατερίνα, ακόμα πριν λειτουργήσουν, δεν έχουν κλείσει ήδη με υπογραφή. Κοίταξε, πρόσεξε καλά. Δεν λέει το δημοσίευμα ότι παίρνει η κυρία Κεραμέως την πολιτική ευθύνη να το κάνει. Το Μέγαρο Μαξίμου, συνεργάτης του Μητσοτάκη, έδωσε την πληροφορία ότι κλείνουν αυτά τα τμήματα. Πιθανά να δόθηκε και η πληροφορία, Μιχάλη, πιθανά να δόθηκε η πληροφορία για να δούνε και αντιδράσεις, να καταγράψουν αντιδράσεις. Να δούμε τι θα κάνουν και οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας του κυβερνώντος κόμματος. Αν γιατί μιλάμε για ενίσχυση του Πανεπιστημίου. Αν καταστάσεις, Κατερίνα, δεν θα κάνουν κάτι. Αν κρίνω δηλαδή τις προηγούμενες περιπτώσεις, φοβάμαι ότι θα πάνε αδιάβαστα, όπως λέμε στη λαϊκή έκφραση, αυτά τα τμήματα. Και βέβαια και χθες ο κύριος Γαβρόγλου είπε να ενεργοποιηθούν οι βουλευτές, ο περιφερειάρχης. Ναι, να πούμε ότι τον κύριο Γαβρόγλου τον φιλοξένησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ και σου είπε, σου έδωσε αρκετά στοιχεία και για την προηγούμενη περίοδο και πώς λειτουργήσαν τα πανεπιστήμια και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κατερίνα, εγώ είδα προχθές μια φωτογραφία του κύριου Κασαπίδη με την κυρία Κεραμέως στα χαμόγελα. Δεν βέβαια φορούσαν μάσκα, αλλά φαινόταν η καλή διάθεση και των δύο. Και μία μέρα αργότερα βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Τι σημαίνει αυτό? Ρωτώ τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη αν γνωρίζει κάτι, διότι μόλις πρόσφατα συναντήθηκε με την κυρία Κεραμέως.
Είναι δεύτερο φάουλ. Το πρώτο φάουλ είναι ότι κλείνουν αυτά τα τμήματα χωρίς καν να ανοίξουν και θεωρώ το δημοσίευμα της καθημερινής εγκυρότατο. Δεύτερο φάουλ είναι το δεδομένο που είναι ο νόμος, η ψήφιση του νόμου της βάσης του 10 που θα κατακρεουργήσει τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, Κατερίνα. Τρίτο είναι πλέον ότι ήδη έρχονται συζητήσεις για το κλείσιμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δεν στο κρύβω. Υπάρχει εξουδιάχυτη φημολογία έξω στην πόλη της Κοζάνης για αυτό που το δημοσίευμα που βγάλαμε χθες. Και φυσικά, Κατερίνα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Το τι γίνεται, το τι, πώς θα αντιδράσουμε. Έχουμε απολιγνητοποίηση, έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Τι θα γίνει πλέον με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας? Οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες και να δοθούν άμεσα, Κατερίνα, διότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα νεύρα του κόσμου της Δυτικής Μακεδονίας, που δυστυχώς τρώμε τα χαστούκια και τις φαλιάρες, το ένα μετά το άλλο χαστούκι, όσο αφορά την υποβάθμιση των δομών μας, όσο αφορά την ανεργία, όσο αφορά την υποβάθμιση γενικότερα της περιοχής με την απολιγνητοποίηση και της ΔΕΗ. Κάτι πρέπει να γίνει, να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία, διότι βλέπω τους βουλευτές και τον Περιφερειάρχη να σφυρίζουν αδιάφορα, ενώ εδώ και γίνονται πράγματα για μας χωρίς εμάς. Είτε λέγεται ΑΠΕ, είτε λέγεται εκπαίδευση. Πώς που θα πάει η βαλίτσα τελικά, κύριε Κασαπίδη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα πλέον που διαμορφώνεται, Κατερίνα, και θεωρώ ότι ήδη έπρεπε να έχει αντιδράσει με κάτι να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω, Κατερίνα, τι να πω. Πραγματικά δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε, Μιχάλη, αν θα διαψευστεί το δημοσίευμα ή αν είναι αληθινό το δημοσίευμα, αλλά γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Διοχέτευσαν όλα τα στοιχεία στη συγκεκριμένη εφημερίδα, στην εφημερίδα Η Καθημερινή, για να δούνε και τις αντιδράσεις, πώς θα αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά, Μιχάλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι δόθηκαν πολλά λεφτά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για τις νέες υποδομές και αγώνες από τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι νέες υποδομές και να έχουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο στη μεταλλινίτη εποχή. Είμαστε μια περιοχή που χτυπιέται βάναυσα, είτε με την απολιγνητοποίηση, είτε με το δημογραφικό. Χθες ο Κώστας Μαυρίδης είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ πώς μειώνει το πληθυσμό στην περιοχή μας. Η Φλόρινα, η Καστοριά, χτυπιούνται νελέητα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη. Πραγματικά δηλαδή, τι περιμένουν οι κυβερνώντες, τι περιμένουν να κάνουμε, να βρούμε κάτι να κάνουμε, όπως είπε πριν ένα χρόνο ακριβώς ο Μητσοτάκης στην Build? Αυτό είχε πει. Θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Θα κλείσει τα εργοστάσια της ΔΕΗ, θα κλείσει το πανεπιστήμιο, θα κλείσει. Βέβαια, δεν εννοείται. Προφανώς στις γεωργικές και κτηματροφικές εκτάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις γίνονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα τελικά, Κατερίνα? Πραγματικά, δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έχει σκεφτεί τι θα κάνει με τη Δυτική Μακεδονία? Τον περιμένουμε να έρθει για να μας ανακοινώσει μέσα στον Ιούνιο τι ακριβώς προτίθεται να κάνει για τη Δυτική Μακεδονία. Μιχάλη, νωρίτερα. Η νέα, Κατερίνα, είναι ότι δεν θα έρθει. Αυτή είναι η πληροφορία μου, μακάρι να διαψευστώ, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις. Ήταν να έρθει, αλλά πάλι το ακυρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φοβάμαι ότι θα επαληθευτώ και αυτή τη φορά. Εγώ έμεινα στο να έρθει, θα δούμε, θα δείξει ο καιρός και εμείς πληροφορίες μεταφέρουμε. Θα πάμε, Μιχάλη, να δούμε τις δηλώσεις του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, νωρίτερα στον Βαγγέλη Χριστόδουλο, να δούμε πώς σχολιάζει το δημοσίευμα και τι με έλεγε Νέστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Οριστικά δεν θα προχωρήσει η δημιουργία 37 νέων πανεπιστημιακών τμήματων που είχαν δημιουργηθεί από τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Στα θύματα αυτά περιλαμβάνονται και τα παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων Κοζάνης, επιστήμης τροφίμων και διατροφής και κινηματογράφου Φλόρινας, μάρκετινγκ Ρεβενών και αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία στην Καστοριά. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανέμενε την απόφαση αυτή και πλέον προγραμματίζει τα επόμενα βήματα. Η οριστική κατάργηση των 37 τμήματων πανελλαδικά, εκ των οποίων 6 αφορούν το ίδρυμά μας, θα έλεγα ότι δεν έπεσε ως κεραυνός εν εθρία, ήταν αναμενόμενη μετά και την περισσινή ανακοίνωση για την αναστολή τους. Αυτό θα έλεγα ότι δεν επηρεάζει το ίδρυμά μας, δεν αλλάζει κάτι, καθώς η δυνατότητα ίδρυσης νέων τμήματων και νέων προγραμμάτων σπουδών συνεχίζει να παρέχεται από τον νόμο, καθώς μπορεί το Πανεπιστήμιο να υποβάλει φάκελο με τις απαραίτητες μελέτες στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τώρα, θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση και με αναφορά στην ελάχιστη βάση εισαγωγής,
πρώτα θα αξιολογήσουμε εμείς τις επιπτώσεις αυτής που θα είναι ορατές εκεί γύρω στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και μετά θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε καινούρια τμήματα. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες. Τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας με τη μετάβαση στην μεταλιγνητική εποχή, καθώς και τη διαθεσιμότητά μας σε πόρους. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, γνωρίζετε ίσως ήδη, έχουμε ικανές υποδομές για φιλοξενία νέων τμήματων, αλλά έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα, μια αισιόδοξη νότα να δώσω, ότι έχει ξεκινήσει ήδη η πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσα στο τμήμα και ελπίζουμε να ανταποκριθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα όσον αφορά την ίδρυση ξενόγλωσσων αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών. Να παραμείνουμε στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι προς το παρόν δεν θα λειτουργήσει στα πανεπιστήμια η αστυνομία των πανεπιστημίων. Για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τον συνάδελφο Γιάννη Βυσκιώτη. Να συνδεθούμε την αίθουσα ειδήσεων. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά από το πρωί έχουμε μία συνεχή ροή ειδήσεων σχετικά με το ζήτημα αυτό, με μία τελικά αλλαγή ως προς το τι πρόκειται να ισχύσει σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υφυπουργός του Αρμόδιου Υπουργείου, ο κ. Αστυνομικός. Αρχικά να πούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες είδαμε σε πολλά sites και μάλιστα σε sites έγκριτων εφημερίδων την πληροφορία ότι τελικά κέρδισε ο αγώνας των φοιτητών και δεν θα έχουμε καθόλου πανεπιστημιακή αστυνομία από το κράτος Καρναϊκό έργο. Αμέσως λοιπόν μετά το δημοσίευμα αυτό έσπευσε ο κύριος Στεντήγος με νέα παρέμβασή του δημόσια να διευκρινίσει ότι απλά παγώνει το ζήτημα τουλάχιστον μέχρι το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Υπολογίζουν στο Υπουργείο ότι περί τα τέλη του Νοέμβρη, περίπου προς το Δεκέμβρη, θα έχουν λύσει τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, διότι όπως είπε ο κύριος Συρίγος, είναι κάποιοι διεκπεραιωτικοί λόγοι οι οποίοι αρχίζουν να δίνουν ισχύ άμεσα του μέτρου της πανεπιστημιακής. Σε πρώτη φάση η φύλαξη θα γίνεται από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Θα προχωρήσουν επίσης οι διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης στους χώρους υψηλού ενδιαφέροντος για κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το μπάχαλο το οποίο επικρατούσε μέχρι πρότινος σε πολλά κοινωνικά πανεπιστημία στην πρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να δούμε να υλοποιείται το μέτρο της ακαδημαϊκής αστυνομίας. Φυσικά, τηρουμένων των αναλογιών, το να γίνουν άμεσα προσλήψεις χιλίων ατόμων έναν προϋπολογισμό ο οποίος βρίσκεται σε μια συνεχή πίεση, κατανοούμε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Όμως, το ζουμί της υπόθεσης είναι, Κατερίνα, ότι τελικά δεν αναστέλλεται αυτό το μέτρο, παγώνει προς το παρόν. Γι' αυτό είπα και εγώ, προς το παρόν στο ψυγείο η αστυνομική στα πανεπιστήμια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς τώρα θα πάμε στον πρωτογενή τομέα. Θα δούμε τι γίνεται πια τα προγράμματα των νέων αγροτών που τρέχουν, αν υπάρχει ενδιαφέρον να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα οι νέοι μας. Και βέβαια θα κάνουμε αναφορά και στις καλλιέργειες, στους δέντροκαλλιεργητές που επλήγησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον Παγετό. Θα δούμε λοιπόν αν πήραν τα χρήματα από τον ΕΛΓΑ, που βρισκόμαστε, την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γεωπόνος, ο κ. Μάνος Γαβριλίδης και συνεργάτης της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των δέντροκαλλιεργητών από τον ΕΛΓΑ. Ναι, φυσικά. Δυστυχώς το 2021 δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Οι ζημιές είναι ίσως περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Δεν έχουν πληγεί μόνο τα οποροφόρα όπως γινόταν συνήθως τα τελευταία χρόνια. Έχουν πληγεί πολύ περισσότερες καλλιέργειες, μεταξύ τους τα σιτηρά, τα κτηνοτροφικά φυτά. Οι ζημιές δε στα οποροφόρα, ροδάκινα, κεράσια,
νεκταρίνια, αμύγδαλα είναι σχεδόν σε πολλές περιοχές είναι 100%, αγγίζουν την πλήρη καταστροφή. Έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει δηλώσεις ζημίας, έχουν ξεκινήσει οι εκτιμήσεις, η καταγραφή των ζημιών και οι εκτιμήσεις από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αποζημιώσεις. Βέβαια, όταν είχε έρθει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην περιοχή μας, είχε τονίσει ότι θα γίνουν προσπάθειες εντός του καλοκαιριού να πληρωθούν κάποιες προκαταβολές. Αλλά καταρχήν δεν νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Διότι για να καταφέρουν να τελειώσουν οι εκτιμήσεις των ζημιών, και μετά ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να ολοκληρώσει τα πορίσματα, να στείλει τα πορίσματα και να ελέγξει ποιος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Ποιος έχει πληρώσει τις εισφορές του στον ΕΛΓΑ για το 2021 για να τον ασφαλίσει, για να τον αποζημιώσει. Οπότε εν αναμονή οι δενδροκαλλιεργητές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τον ΕΛΓΑ. Θα δούμε τι θα γίνει. Και πάμε τώρα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Καθώς ο πρωτογενής τομέας θα παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους να επενδύσουν στην περιοχή. Κύριε Γαβριλίδη, Μάνο. Η αλήθεια είναι ότι ο αγροτικός πληθυσμός, ο πληθυσμός, οι πολίτες, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, σε γενικές γραμμές είναι ένας πληθυσμός γερασμένος, οπότε σίγουρα υπάρχει η ανάγκη της αναζωογόνησης αυτού του πληθυσμού και της εισόδου νέων ανθρώπων. Όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα προγράμματα των νέων αγροτών. Ένα πρόγραμμα που βάζει τις βάσεις για να ξεκινήσει κάποιος την αγροτική του εκμετάλλευση και να παραμείνει στη γεωργία. Ένα πρόγραμμα αρκετά, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, αυστηρό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, με μεγαλύτερα ωφέλη, δίνει 40 έως 40.000 ευρώ, αλλά και αρκετά και σημαντικές υποχρεώσεις που διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την αγροτιά, Μάνο? Κακά τα ψέματα, Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ας το πούμε έτσι, είναι ένα άθλημα σχετικά ακριβό. Οπότε για κάποια παιδιά τα οποία έχουν ένα υπόβαθρο, μία βάση, μία οικογενειακή εκμετάλλευση, είναι ένα πολύ καλό βοήθημα. Να ξεκινήσει κάποιος από το μηδέν, ναι, σίγουρα μπορεί, αλλά απαιτείται και βοήθεια από το κράτος, όχι μόνο το πρόγραμμα και ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, και τύχη σίγουρα σε κάθε περίπτωση και όρεξη για πολύ πολύ δουλειά. Οπότε ναι, βοηθάει το πρόγραμμα των νέων αγροτών, αλλά από μόνο του δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν και παράλληλες ενέργειες και στήριξη των νέων που θα ήθελαν να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση. Παρακαλώ. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέρα στη Δυτική Μακεδονία. Το Νοέμβρη είχε βγει μια προδημοσίευση για ένα πρόγραμμα νέων αγροτών που θα αφορούσε μόνο τις περιοχές της Κοζάνης και της Φλόρινας λόγω της απολιγνητοποίησης. Μέσα σε μερικούς μήνες, μέχρι τον Φλεβάρι, είχε ξεχαστεί αυτό. Έχει ξεχαστεί. Βγήκε μια πρόσκληση, προδημοσίευση για την ακρίβεια για όλη την Ελλάδα, χωρίς να κάνει καμία απολύτως αναφορά στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, μπήκαμε πάλι στο ίδιο τσουβάλι με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια μέρημνα, θα πρέπει να στηριχθεί με χρήματα, να πάρει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό η Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τα ποσοστά που έπαιρνε συνήθως στα αντίστοιχα προγράμματα. Γιατί αλλιώς, θα το πω απλά και ομά, θα είναι σαν να μας κοροϊδεύουν. Ξεχάστηκε η προδημοσίευση που αφορούσε μόνο την περιοχή μας και βγήκε μια προδημοσίευση που αφορά όλη την Ελλάδα χωρίς να αναφέρει τίποτα για την περιοχή μας. Μάλιστα, Μάνο, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλό μεσημέρι και βέβαια καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Μάνος Γαβριλίδης, Γεωπόνος. Μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον πρωτογενή τομέα και τι ακριβώς γίνεται τόσο με τους νέους αγρότες, τα επενδυτικά προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Αλλά έχουμε εικόνα πλέον και για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στους δενδροκαλλιεργητές που επλήγησαν από τον Παγετό, που δεν ήρθαν ακόμη. Περιμένουν λοιπόν τις αποζημιώσεις αυτές το επόμενο διάστημα, αλλά όπως καλά γνωρίζουμε, ο ΕΛΓΑ πάντα καθυστερεί τις αποζημιώσεις.
Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα, ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο κύριος Βασίλης Γκούμας, λογιστής. Έχει την εικόνα και τις αλλαγές που θα επέλθουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκούμα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκοπούλου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ήρθε ο καιρός πάλι για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Φέτος, βέβαια, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς είχαμε και την πανδημία, κλειστά καταστήματα, κλειστές επιχειρήσεις, κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια, που σημαίνει ότι έχουμε αλλαγές και στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, να πούμε ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε χθες το μεσημέρι. Και οι υποβολές θα είναι μέχρι και τις 27 Αυγούστου. Θα είναι σε 8 δόσεις, να το υποθυμίσουμε αυτό για διευκόλυνση των φορολογούμενων, να μπορέσουμε να τα αποκλειώσω, με μία διαφορά. Ότι όποιος υποβάλλει τη δήλωση μέχρι και 28 Εβδόμου θα πληρώνει την... Ναι, σας ακούμε, κύριε Γκούμα. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Υποβάλλει μετά τις 28. Να με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Συνεχίστε, σας ακούμε. Όποιος υποβάλλει μετά τις 28 Εβδόμου θα πληρώνει διπλή δόση τέλος Αυγούστου. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα σε όποιον πληρώσει εφάπαξ μέχρι 28 Εβδόμου όλο το ποσό θα έχει μία έκπτωση στη τάξη του 3%. Τώρα, όσον αφορά τις αλλαγές σε φετινές δηλώσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα γιατί λόγω της πανδημίας και τα έσοδα των επαγγελματιών αλλά και των ιδιωτών εννοείται χαμηλότερα. Έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά τα τεκμήρια. Απενεργοποίηση τεκμήριων, λοιπόν, οπότε δεν θα φορολογηθούν στα τεκμήρια, αλλά στο πραγματικό εισόδημα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία και ήταν κάποιο διάστημα μέσα στο 2020 είτε κλειστοί είτε πληττόμενοι, όπως επίσης και όσοι εργαζόμενοι ή ναυτικοί ήταν σε αναστολή εργασίας για κάποιο διάστημα στο 2020 και επίσης όσοι υπάλληλοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό συνεργασία. Επίσης δίνει αυτή τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν μειωμένα ενίκεια λόγω COVID, αλλά εδώ να πούμε ότι είναι με προϋπόθεση να έχουν δηλώσει έστω και μία δήλωση COVID μέσω τάξης κάποια στιγμή μέσα στο 2020. Γι' αυτό όμως, για την απενεργοποίηση των τεκμηρίων, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Να τα αναφέρουμε λίγο γιατί είναι σημαντικά. Ναι, συντομία. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Θα πρέπει σε τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη να είχαν φορολογηθεί με βάση το πραγματικό του εισόδημα και όχι με βάση τα τεκμήρια, δηλαδή το πραγματικό εισόδημα ήταν το μεγαλύτερο αντί των τεκμηρίων. Να μην υπάρχει αύξηση των τεκμηρίων του έτους 2020 σε σχέση με το 2019. Και σε περίπτωση αγοράς περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη αυτή να καλύπτεται από τα πραγματικά εισοδήματα μέσα στην χρονιά του 20. Επίσης, μειώνεται τα τεκμήρια κατά 30% στις συνταξιούχους άνω των 65. Τώρα, μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, όπου όποιοι ήταν πληττόμενοι, είτε επαγγελματίες είτε εργαζόμενοι, όπως επίσης και ιδιοκτήτες ακινήτων με κουρεμένα ενίκια, όπως ανέφερα πιο πριν, θα πρέπει να μην, δεν θα είναι υποχρεωτικό να έχουν καλύψει το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό τρόπο με αποδείξεις, αλλά τουλάχιστον το 20%. Οπότε από τη διαφορά 20 μέχρι 30 θα μειώνεται ο φόρος επί του εισοδήματος αντί 22% στο 11% πάει στο μισό και για τη διαφορά από το 20% και κάτω συνεχίζει το 22%. Και ένα τελευταίο που αφορά τους επαγγελματίες ότι η προκαταβολή φόρου μειώνεται στα κέρδη στο 55%. Αυτά είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές στα εισοδήματα. Μάλιστα. Αυτά για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Και μία ακόμα ερώτηση, κύριε Γκούμα. Τι γίνεται με τις αναστολές? Θα συνεχιστούν και τον Ιούνιο? Είναι κάποιοι κλάδοι που θα επιδοτηθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια υπουργική απόφαση. Απλά από ανακοινώσεις των υπουργών ή και από ανακοινώσεις δημοσιογράφων που έχουν επαφές με το Υπουργείο. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Γιατί πάντα οι αναστολές δηλώνονται προς το τέλος του μήνα, άρα περιμένουμε ανακοίνωση Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα το αργότερο κάποια υπουργική απόφαση. Ή θα βάζουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις τους εργαζόμενους που συνεχίζουν να είναι κλειστά, όπως οι σχολές, χορούτα, γυμναστήρια και εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό. Ή μπορεί να συνεχίσει και για την εστίαση και για το λιανεμπόριο, υπό τις προϋποθέσεις που ξέρουμε από τον προηγούμενο μήνα, από τον Μάιο, οι κόφτες που ισχύουν να μην υπάρχει αύξηση τζίρου
και το μόνο εργαζόμενος που είναι πάνω από 16 ώρες την εβδομάδα. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά και... Όχι, αναμονή. Ναι, εν αναμονή, αυτά όσον αφορά και τις αναστολές. Άλλωστε, είναι κάποια δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς, κύριε Γκούμα. Απλά, μία τελευταία λίγο ενημέρωση να κάνω. Λόγω του ότι ενώ άνοιξε η φόρμα των φορολογικών δηλώσεων χθες, πολλά δεδομένα ακόμη δεν έχουν περαστεί. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει, δεν έχουν περαστεί τα ταμεία ενεργείας όπως ήταν ταμείο του 2020. Πολλοί φορείς δεν έχουν περάσει συντάξεις και μισθούς. Επίσης, δεν έχουν περαστεί αποζημιώσεις ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που έχουν πάρει. Οπότε, το μεγαλύτερο πλήθος των φορολογικών δηλώσεων δεν μπορεί να υποδοθεί αυτή τη στιγμή. Οπότε, συστήνουμε στους φορολογούμενους να έρχονται σε επαφή με τους λογιστές φοροτεχνικούς τους, να κανονίζουν καταρχήν ραντεβού έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός εν ώψη της πανδημίας, να τηρούν τα μέτρα να προσέρχονται στα λογιστικά γραφεία με μάσκες και να κάνουν υπομονή έτσι ώστε να περαστούν όλα τα δεδομένα. Άρα, επικοινωνία με τον λογιστή μας για να καθορίσουμε πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση. Σήμερα, κύριε Γκούμα, μιλήσαμε για το οικονομικό κομμάτι με φορολογικές δηλώσεις αναστολές. Στην επόμενη τηλεοπτική συνάντηση θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση, καθώς βρίσκεται προς συζήτηση και το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Οφείλω, νομίζω, και μια πολιτική έτσι, τοποθέτηση όσον αφορά τον κλάδο. Βεβαίως και πολιτική τοποθέτηση. Πολύ ευχαρίστως. Πάντα όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και τις ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Επόμενη ενημέρωση 6.30 με τον Γιάννη Βεσκιώτη, στις 9 με τον Μιχάλη Αγραπιώτη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.